Στη σειρά μας που ξεκινήσαμε πριν από 1,5 μήνα που αφορά την ελληνική μυθολογία Αμφωτέρων η Μύση όπως την ονομάσαμε που μιλάει για τον έρωτα και τη συζυγία με χαρακτηριστικά παραδείγματα. Σήμερα το 8ο θέμα θα μιλήσουμε για τον Άδμητο και την Άλκηστη, το ζευγάρι αυτό των Θεσσαλών Βασιλέων. Είναι ένα αιώνιο πρότυπο συζυγικής αγάπης και πίστης. Να πούμε για τον Άδμητο δύο λόγια. Ήταν βασιλιάς των Φερών. Σήμερα λέγεται με το κακό ηχό όνομα Βελεστίνο, της Θεσσαλίας. Ήταν γιος του Φέριτα και της Κλιμένης, ενώ θεωρείται ο εγγονός του Μηνία, που ήταν γενάρχης των Μηνίων, ο οποίος μετά την κάθοδο των πρώτων προ-Θεσσαλών εγκαταστάθηκε μαζί με τη φυλή του γύρω από τον ερχομενό της Βιωτίας. Τα ανάκτορα του Αδμήτου βρίσκονται στις παρυφές του Χαλκοδόνιου Όρους, που σήμερα ονομάζεται μάλλον κακόφωνα τουρκιστή Καραντάο. Άδμητος και Απόλλων. Ποια η σχέση τους? Κατά τη μυθική παράδοση, όταν ο Δίας σκότωσε με κεραυνό το γιο του Απόλλωνα τον Ασκληπιό, γιατί ξέρετε, έκανε καλά αυτούς που ήταν έτοιμοι να πεθάνουν, άλλος ανέστηνε κιόλας, ο Απόλλωνα εκδικούμενος με τη σειρά του σκότωσε τα παιδιά του, Διός, τους κύκλοπες, ή ίσως τους γιους των κυκλόπων που έσχιχναν τους κεραυνούς του Δία. Ο πατέρας των Θεών, για να τιμωρήσει και να ταπεινώσει τον Απόλλωνα, που ένιωθε ότι είναι ισακιόμοια με το Δία, τον έστειλε να υπηρετήσει ως βοσκός για ένα έτος στον Άδμητο. Ο βασιλιάς των Φερών όμως του φέρθηκε με αγάπη και σεβασμό. Ο Απόλλων ανταπέδωσε στη συμπεριφορά του Θεσσαλού βασιλιά σε δύσκολες στιγμές της ζωής του Δευτέρω. Ακόμη έκανε, λέει η παράδοση, τα άλογα του Αδμήτου τα ωραιότερα και τα καλύτερα από όλα τα άλλα, όπως μας λέει και ο Όμηρος στην Ιλιάδα στη Β' Ραψοδία, ενώ και τα στυλίας βόας πάσας διδημοτόκους επίησε. Δηλαδή έκανε όλα τα θηλυκά βόδια του Αδμήτου να γεννάνε δίδυμα μοσχαράκια. Αυτό μας το λέει ο Απολλόδωρος στο 3ο κεφάλαιο 14. Ο Απόλλων βοήθησε ακόμη τον Άδμητο να αποκτήσει για σύζυγό του την Άλκηστη. Η οποία Άλκηστη ήταν θυγατέρα του Πελία και τη Αναξιβία, που υπήρξε κόρη του Βίαντα. Η Άλκηστη ήταν αδερφή του Ακάσου, τη Πισιδίκη, τη Πελοπία και τη Υποθόη. Αν θυμόμαστε καλά, είναι η Άλκηστη ήταν η μοναδική από τι αδερφέ που δεν πίστηκε από τα λόγια τη Μίδια και έτσι δεν συμμετείχε στην άγρια δολοφονία του πατέρα τη. Θυμόμαστε ότι η μάγισσα είχε υποσχεθεί ότι σκοτώνοντα τον πατέρα του στον Πελία θα τον επανέφεραν εκείνη η ίδια στη ζωή νέο και αθάνατο δήθεν. Αυτά είπε και εξαπάτησε τι αδερφέ τη Άλκηστη. Πριγκίπισσα της Ιολκού, του σημερινού Βόλου. Η Άλκηστη ζητήθηκε σε γάμο από πολλούς. Ο πατέρας όμως υποσχέθηκε σε εκείνον που θα κατάφερε να ζεύξει θηρία διαφορετικού γένους. Θα κάνει αυτό το σπουδαίο κατόρθωμα. Την κέρδισε λοιπόν, πάντα με τη βοήθεια του Απόλλωνα, ο Άδμητος, ο οποίος λέει συνέζευξε λιοντάρι με αγριογούρνο. Θηρία που ο ίδιος ο Θεός προηγουμένως είχε ξημερώσει. Τη σκηνή αυτή μάλιστα την εικόνιζαν στο θρόνο του Αμικλαίου Απόλλωνα στην Ολυμπία. Ακολούθησε ο γάμος τους που γιορτάστηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια. Όμως, την ίδια μέρα αυτής της γιορτής των γάμων του Άδμητος ξέχασε να θυσιάσει την Άρτεμη. Την πάτησε όπως η Λαοδάμε στο γάμο του Πρωτεσιλάου, θα μιλήσουμε άλλη φορά γι' αυτό. Στις λεγόμενες θυσίες του Ημενέου και μπαίνοντας στα δωμάτια της Παστάδος, δώματα Παστάδος όπως λέγονται, στον Ιφικό δηλαδή θάλαμο, είδε το χώρο γεμάτο δράκοντες, γεγονός που σήμαινε πως έπρεπε να πεθάνει για την ασέβεια προς την νησίκακο θεά. Ο Άδμητος διέφυγε τον κίνδυνο, η καλύτερη βρέθηκε μια διέξοδο για να σωθεί και πάλι χάρη στον φιλικό του Απόλλωνα που πέτυχε να εξευμενεί στην αδερφή του Θεά και να πείσει έστω τις μοίρες να απαλλάξουν τον βασιλιά από το θάνατο, μόνο αν κάποιος όμως στενός συγγενής δεχόταν να πεθάνει στη θέση του. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Οι γονείς του Αδμήτου και τι υπέργυροι δεν δέχτηκαν να θυσιαστούν για το παιδί τους. Αντιθέτως, η Άλκηστη χωρίς να διστάσει δέχτηκε να θυσιαστεί στη θέση του συζύγου της, υψώνοντας στα μάτια μας τη συζυγική αγάπη σε υπέρτατο επίπεδο. Τότε η Περσεφόνη, η βασίλισσα του Άδη, συγκινήθηκε λέει, από την αγάπη της Άλκηστης και δεν τη δέχτηκε στον Άδη, αλλά την έστειλε πίσω στον επάνω κόσμο, όπως μας λέει ο Πλάτωνας, στο Συμπόσιο. Όμως αυτή δεν είναι η κύρια εκδοχή. Στην κύρια εκδοχή εμφανίζεται ο Ηρακλής. Αυτή ήταν και η αρχαιότερη παράδοση, ενώ η νεότερη εκδοχή αναφέρει ότι όταν ο Άδμητος λοιπόν θρηνούσε τη γυναίκα του, τον επισκέφθηκε τυχαία ο Ηρακλής, παλιός ο συναγωνιστής στην αργοναστική εκστρατεία. Ο ήρωας μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο της Άλκηστης, κατέβηκε λέει στον κάτω κόσμο και μαχεσάμενος αείδη τον νίκησε, τον έδεσε μάλιστα με αδαμάντινα δεσμά και έφερε την Άλκηστη πίσω στο σύζυγό της. Θα τα λέει ο Απολλόδωρος, Α 9,15. Σύμφωνα με παραλλαγή αυτής της εκδοχής,
ο Ηρακλής, λέει, παραφύλαξε κοντά στην Άλκηστη την ώρα που εκείνη ξάπλωνε για να πεθάνει, και όταν ήρθε ο θάνατος για να την πάρει, τον ανάγκασε μετά από πάλι να την αφήσει. Αυτά τα λέει ο Ευρυπίδης στην τραγωδία Άλκηστης, στο στίχο 1140 και πιο κάτω. Μια διαφορετική εκδοχή. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή του ίδιου μύθου, ο θάνατος της Άλκηστης δεν ήταν απέτηση της Άρτεμις, αλλά εκδίκηση του αδερφού της, του Ακάστου, για τον άδικο χαμό του πατέρα του, που κατακρεουργήθηκε από τις κόρες του και αδερφές του ιδίου κατόπιν εξαπάτησης της Μύδειας. Βέβαια η ίδια δεν ευθυνόταν γι' αυτό. Δεν έφερε καμιά ευθύνη. Όταν λοιπόν κυνήγησε και συνέλαβε το σύζυγο της Άλκηστης, εκείνη ομολόγησε την πράξη, προσπαθώντας να εξηγήσει πως εξαπατήθηκαν από τη Μύδεια και πως παρόλα αυτά η ίδια δεν είχε καμία μα καμία ανάμειξη στην πατροκτονία. Όμως ο Άκαστος, μη δίνοντας σημασία στα λόγια της, θανάτωσε και την Άλκηστη και τις άλλες αδερφές. Αυτή είναι η λιγότερο διαδεδομένη εκδοχή του μύθου. Εδώ με λίγο την οικογένεια του Άδμητου και της Άλκηστης. Ο Άδμητος και η Άλκηστη θεωρούνταν στην αρχαιότητα πρότυπα και στην αρχαιότητα πρότυπα συζυγικής στοργίας. Πρότυπα που θα μπορούσαν να αφορούν και κάθε σημερινή ελληνική οικογένεια. Απέκτησαν τρία παιδιά. Τον Εύμηλο, τον Ύπασο και τον Περιμήλη. Από αυτούς ο Εύμηλος διακρίθηκε ως αρχηγός των Φεραίων στην εκστρατεία των Ελλήνων κατά της Τρίας. Άλλες αναφορές έχουμε το Φανόδημο. Ο Φανόδημος ήταν ένας επιφανής ιστοριογράφος στην Αττική, στο δεύτερο μισό του 4ου π.Χ. αιώνα και στις αρχές του 3ου. Καταγόταν από την ίσο Οίκο, προφανώς στη σημερινή Αλόνισο των Βορείων Σποράδων, για την οποία άλλωστε είχε γράψει και ένα χρονικό με τίτλο Οικιακά, Ιωταγιώτα. Διέμεινε πάντως στην Αθήνα και υπήρξε οπαδός, λέει, του Λυκούργου. Ο Φανόδημος λοιπόν αυτόν σε σχόλιο του πάνω στις σφίκες του Αριστοφάνη, στη γνωστή κομμωδία, διασώζοντας μια αρχαία Αττική παράδοση, ισχυρίζεται πως όταν γέρασαν, ο Άδμητος και η Άλκηστη διώχθηκαν από τις Φεραίες και μαζί με το γιο του τον Ύπασο έφτασαν στην Αθήνα, όπου ο Οδυσσέας, λέει, τους υποδέχτηκε με εγκαρδιότητα. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, ο Άδμητος ίδρυσε ιερό του Απόλλωνα στην Ερέτρια των Φαρσάλων. Νοτιότητα των Φαρσάλων αυτό, στο Στράβων 1-447. Πρώτος ο Φρύνιχος και μετά ο Ευρυπίδης έγραψαν τις εμπνευσμένες ομώνυμες τραγωδίες και από αυτούς παρέλαβαν αργότερα το μύθο και η λυρική. Τέλος, μυθικές αναφορές στον Άδμητο καταγράφονται σε θέματα για την εργολαυτική εκστρατεία και για το κυνήγι του Καλλιδονίου Κάπρου, αλλά και για τους αγώνες που έγιναν στη μνήμη του πεθερού του, του Πελία, τα άθλα Πελίου, λέγαμε. Πέρα από την παράσταση στο θρόνο του Μικλέου Απόλλων που είπαμε πρωτήτερα στην Ολυμπία, που παρεσταίνει τον Άδμητο σε άρμα που σέρνεται από ένα αγριογούρνο και ένα λιοντάρι, άλλες παραστάσεις από γεγονότα της ζωής του υπάρχουν στη Λάρνακα του Κυψέλου στην Ολυμπία πάλι, όπου εμφανίζεται σε άρμα στους νεκρικούς αγώνες στη μνήμη του Πελία. Εκεί όπου ο Άδμητος είχε αντίπαλο στην πυγμαχία τον επίσης Θεσσαλό Μόψο, από το Μόψιο εδώ κοντά στη Λάρισα, στην περιοχή του Μακρυχωρίου, πριν του Μακρυχώρη. Αυτά για σήμερα. Θα συνεχίσουμε όμως την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε. Αξίζει να αναφέρουμε ακόμη μια υποσημείωση, παρόλο που κλείσαμε, στο λεγόμενο Αγγείο Φρανσουά, που εικονίζει τον βασιλιά να μάχεται με τον Καλλιδόνιο Κάπρο, αλλά και στη Βίλα Αλμπάνη της Ρώμης, όπου σώζονται σκηνές εμπνευσμένες από το δράμα του Ευρυπίδη Άλκηστης. Τέλος, ένα πλήθος Αγγείων Ετρούσκικων, παρακαλώ, εμφανίζουν σκηνές από τη ζωή του αγαπημένου αυτού ζεύγους. Χαίρετε.